Λίγα λόγια για μένα και λίγο περισσότερο για το τμήμα. Λέγομαι Χρήστος Αναγνωστόπουλος, είμαι πρόεδρος στο τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας. Το τμήμα, όπως καταλαβαίνετε και εσείς από τον τίτλο, ουσιαστικά πετυχαίνει και θέλει να πετύχει ακόμα περισσότερο τη σύνθεση των πολιτισμικών σπουδών, με τις νέες τεχνολογίες και με την επιστήμη της πληροφορικής. Η σημερινή ουσιαστικά παρουσίαση που θα σας κάνω, καταρχάς, κύριε Ζόπουλε, πόσο χρόνο έχω? 15 λεπτά. Κοιτάξω να, οπωσδήποτε, να είμαι μέσα στο όλο αυτό. Μέσα σε αυτά τα 15 λεπτά θα σας πω κάποια πράγματα τα οποία αφορούν ερευνητικές δραστηριότητες του τμήματός μας και του Εργαστηρίου Εικονικής Πραγματικότητας. Και ο τίτλος είναι «Εφαρμογές γραφικών σε τρεις διαστάσεις στον πολιτισμό», όπως βλέπετε κι εσείς. Προφανώς, μέσα σε αυτά τα 15 λεπτά δεν μπορούμε να πούμε τα πάντα και όλες τις πτυχές τις οποίες έχουμε αναπτύξει και σκοπεύουμε να αναπτύξουμε. Απλά σας δώσουμε μικρές, έτσι, μια ιδέα περίπου τι πραγματοποιείται. Λοιπόν, πριν μιλήσουμε για τα τρισδιάστατα γραφικά, να σας πω ότι πολύ χονδρικά, ότι όταν μιλάμε για τρισδιάστατα γραφικά, μιλάμε για εμφάνιση μοντέλων σε υπολογιστή με το πολυγονικό μοντέλο ή αλλιώς σε νέφος σημείων, που σημαίνει λοιπόν ότι τα αντικείμενα μοντελοποιούνται καταρχάς με σημεία, τα οποία αργότερα σημεία αυτά διασυνδέονται μεταξύ τους σε πολύγωνα. Με βολεύει να είμαι όρθιος. Λοιπόν, πώς δημιουργούνται τα μοντέλα? Τα μοντέλα δημιουργούνται με τρεις τρόπους. Είτε τα φτιάχνουμε εμείς με κάποιο λογισμικό, και κυρίως αυτό συμβαίνει όταν είναι να αναπαραστήσουμε αντικείμενα τα οποία δεν υπάρχουν, είναι μη υπαρκτά. Άρα, ένα είναι αυτό. Δεύτερον, είναι χρησιμοποιώντας μια τεχνική που λέγεται φωτογραμμετρία, και θα σας δείξω με πολύ απλά λόγια τι ουσιαστικά συμβαίνει. Και τέλος, με χρήση εξοπλισμού ακριβού, όπως είναι οι τριζάστατοι σαρωτές. Λοιπόν, ουσιαστικά για το πρώτο κομμάτι, αυτό που λέμε πώς δημιουργούνται μοντέλα από το τίποτα ή, εν πάση περιπτώσει, αντικείμενα τα οποία δεν υπάρχουν, έχουμε ένα πολύ καλό case study από έναν διδάκτορά μας πλέον, αρχαιολόγο στο επάγγελμα, τον κύριο Κουρτζέλη, ο οποίος αυτό που έκανε είναι, αξιοποιώντας τις γνώσεις του, αξιοποιώντας πηγές οι οποίες υπήρχαν και υπάρχουν και αφορούν τη δομή ενός αρχαίου ναού, ο οποίος τώρα δεν υπάρχει, έκανε την τρισδιάστατη αναπαράσταση αυτού του ναού με βάση τις πηγές που είχε. Και προφανώς, επειδή έδωσε extra effort σε αυτό που έκανε, ουσιαστικά έδωσε χρόνο σε αυτό που έκανε, έκανε ένα πολύ καλό μοντέλο, όπως βλέπετε κι εσείς. Εδώ είναι απλά κάποια screenshots του συγκεκριμένου μοντέλου. Έβαλε φωτορεαλισμό. Έκανε λοιπόν μια αρκετά ρεαλιστική αναπαράσταση. Προχωράω λίγο σε επόμενη διαφάνεια, απλά για να δείτε το αντίστοιχο screenshot από μια διαφορετική γωνία του ναού. Βεβαίως, αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι έχοντας κάποιες πληροφορίες, για παράδειγμα, από ένα αντικείμενο που υπάρχει, προχώρησε στην ανασύστασή του, κάτω δεξιά βλέπετε ένα αντίγραφο σε 3D print, σε τριζιάστατη εκτύπωση, που θα πούμε λίγα πράγματα αργότερα. Λοιπόν, εδώ επίσης, από έναν κείωνα που βρήκαν, φαντάστηκαν πώς πρέπει να ήταν και προχώρησαν στην αναπαράσταση αυτού του μοντέλου. Είμαστε λοιπόν στην πρώτη περίπτωση ακόμα που φτιάχνουμε μοντέλα σε αντικείμενα τα οποία, από αντικείμενα μάλλον, τα οποία δεν υπάρχουν. Τώρα, το δεύτερο κομμάτι, το οποίο και αυτό το έχουμε ουσιαστικά αξιοποιήσει, είναι ουσιαστικά ανήκει στην επιστήμη της πληροφορικής, πολύ περισσότερο στην επεξεργασία εικόνας, λέγεται φωτογραμμετρία. Η φωτογραμμετρία τι είναι? Με πολύ απλά λόγια, μπορούμε να αναπαραστήσουμε τρισδιάστατη αναπαράσταση ενός αντικειμένου υπαρκτού, χωρίς να χρησιμοποιήσουμε κάποιον ακριβό εξοπλισμό. Δηλαδή, με μια απλή φωτογραφική μηχανή, ή ακόμα και με τα κινητά μας μπορεί να γίνει, αρκεί να πάρουμε πολλές φωτογραφίες του συγκεκριμένου αντικειμένου περιμετρικά και προφανώς, αν θέλουμε να αναπαραστήσουμε και την πάνω όψη ή την κάτω, πάλι αντίστοιχα κυκλικά προσπαθούμε να καλύψουμε όλες τις περιοχές. Και χρησιμοποιώντας κάποια λογισμικά τα οποία υπάρχουν και είναι πλέον αρκετά προσιτά στο κοινό, μερικά είναι και δωρεάν, δημιουργείται το τριζιάστατο μοντέλο. Να σας πω μια πολύ απλή ιστορία. Θέλαμε κάποια στιγμή να κάνουμε
ανασύσταση ή ανασύνθεση μάλλον καλύτερα θρασμένων αγγείων από τα όστρα κάτους. Θέλαμε να το κάνουμε σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Δεν είχαμε σκάνερ. Οπότε αυτό ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία να χρησιμοποιήσουμε φωτογραφικές μηχανές και να δημιουργήσουμε τα τριζιάστατα μοντέλα από όστρακα και αργότερα να τα εισάγουμε σε ένα πρόγραμμα στον υπολογιστή για να γίνει η τριζιάστατη ανασύνθεση. Λοιπόν, αυτό είναι μια διαφάνεια για αυτό που σας είπα πριν. Από το πραγματικό μοντέλο, το όστρακο, πήγαμε στο τριζιάστατο μοντέλο. Στο τριζιάστατο μοντέλο μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Μπορούμε να το κόψουμε, να το σπάσουμε, να το πειράξουμε, να το μετρήσουμε. Άρα λοιπόν, με εύκολο τρόπο και χωρίς ιδιαίτερο εξοπλισμό, ακριβό, καταφέραμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Ακρίβεια, αν κάποιος ρωτούσε, είναι πάρα πολύ καλή. Με μια μέτρια σχετικά φωτογραφική μηχανή, όχι ιδιαίτερα επαγγελματική, πετύχαμε ακρίβεια της τάξης των 5 χιλιοστών του χιλιοστού, αν διαβάζω σωστά. Πάρα πολύ μεγάλη ακρίβεια. Τη δουλειά μας την κάναμε μια χαρά. Η συγκεκριμένη εργασία έχει δημοσιευθεί σε περιοδικά, σε συνέδρια, έχουμε πάρει και αναφορές κτλ. Τώρα, φωτογραμετρία. Ξαναλέω πάλι τι είναι. Πολλές φωτογραφίες ενός αντικειμένου και αργότερα εισαγωγή αυτών των φωτογραφιών σε ένα λογισμικό για να μας δημιουργήσει το τριζιάστατο μοντέλο. Μπορούμε να μην έχουμε ένα μικρό αντικείμενο, μπορούμε να έχουμε και μεγάλα αντικείμενα ή ακόμα και μεγάλες περιοχές. Παράδειγμα εδώ δηλαδή, δείτε, όσο μπορείτε να δείτε, κάτω δεξιά είναι τριζιάστατο μοντέλο μιας ολόκληρης περιοχής, το οποίο δημιουργήθηκε από φωτογραφίες που λάβαμε από drone, έτσι, από κάποιο εξακόπτερο. Αντίστοιχη περίπτωση σε χώρο ανασκαφής, δεν θα μιλήσω περισσότερο, πολυγονικό μοντέλο. Το καλό είναι ότι με τη χρήση των φωτογραφιών μπορούμε επίσης να ντύσουμε το μοντέλο μας με τις πραγματικές φωτογραφίες, οπότε να έχουμε ένα τριζιάστατο μοντέλο αρκετά καλής αναπαράστασης και το οποίο προσεγγίζει πάρα πολύ πιστά το αντικείμενο το οποίο θέλουμε να μοντελοποιήσουμε. Και πάμε τώρα στο τρίτο κομμάτι, το αφήνω κάτω γιατί είναι λίγο κουραστικό να το κρατάω, στο τρίτο κομμάτι που αφορά την περίπτωση που χρειάζεται να έχουμε κάποιον ακριβό εξοπλισμό. Δηλαδή, όταν έχουμε να κάνουμε αποτύπωση μνημείων ή χώρων, τα οποία καταλαβαίνετε και εσείς είναι μεγάλα, είναι μεγάλη, έτσι, δεν είναι μικρά αντικείμενα, τότε αναγκαστικά η πιο καλή λύση είναι να χρησιμοποιήσουμε εξοπλισμό ο οποίος είναι ακριβός, ο οποίος μπορεί να ξεκινά από κόστος περίπου 80-90 χιλιάδες και να φτάνει μέχρι τα 200, ας πούμε, για έναν καλό εξοπλισμό. Είναι οι λεγόμενοι 3D scanners ή αλλιώς οι σαρωτές μεγάλης εμβέλειας. Αυτό το οποίο βλέπετε και εσείς εδώ στη διαφάνεια είναι το εξής, ότι ουσιαστικά αυτός ο εξοπλισμός τοποθετείται σε κάποια σημεία και με δέσμες ακτινών λέιζερ μετράει με ακρίβεια τα σημεία τα οποία ουσιαστικά συνθέτουν το αντικείμενό μας ή το χώρο ή το μνημείο. Προφανώς όσο πιο κοντά το βάζουμε μεγαλύτερη ακρίβεια έχουμε. Όσο πιο μακριά έχουμε αντίστοιχα μικρότερη. Η λογική των τριζιάστων σαρωτών λέιζερ λειτουργεί ως εξής. Έχουμε το σημείο αναφοράς που είναι στο μηχάνημα. Επιστρέφεται από την ακτίνα λέιζερ, επιστρέφεται ουσιαστικά η απάντηση και ξέρουμε το κάθε σημείο που βρίσκεται στο χώρο ως τριάδα, χ, ψ, ζ, βάθος, ύψος, πλάτος. Έχει και ένταση, ανάλογα με την ανάκλαση του υλικού, ανακλαστικότητα του υλικού, αλλά οι καινούριοι σαρωτές έχουν επίσης και δυνατότητα να χρησιμοποιούν και κάμερες, φωτογραφικές κάμερες, οπότε μας επιστρέφουν και τη τιμή του χρώματος για εκάστοτε σημείο το οποίο συναντάν. Οπότε σκεφτείτε ότι με έναν τέτοιον σαρωτή μπορούμε να λύσουμε αρκετά προβλήματα, γιατί έχουμε και το σχήμα του αντικειμένου, αλλά παράλληλα μπορούμε πολύ εύκολα με αυτό τον σαρωτή να χτίσουμε και την εικόνα. Έτσι, άρα δηλαδή να έχουμε γρήγορα ένα καλό αποτέλεσμα. Τώρα, δεν είναι τόσο εύκολο όπως ακριβώς σας το είπα και πριν, δηλαδή δεν είναι άντε το βάλαμε και βγήκε το αποτέλεσμα. Έχουμε εμείς δύο τέτοιους σκάνερ, έναν ακριβό και έναν πολύ πιο ακριβό. Ο ακριβός, θα σας πω, γιατί αυτόν χρησιμοποιούμε, τι κάνει. Το χρησιμοποιούμε για αποτύπωση μνημείων,
μεγάλων, θα δείτε κι εσείς έξω αργότερα, για εκκλησίες, για τείχη κτλ. Το μοντέλο δεν δημιουργείται με τη μία. Αυτό που βλέπετε και στην διαφάνεια είναι το εξής. Πρέπει να τοποθετήσουμε τον σκάνερ περιμετρικά γύρω από το αντικείμενο το οποίο εμείς θέλουμε να αποτυπώσουμε και προφανώς θα πρέπει να το βάλουμε σε τέτοια σημεία έτσι ώστε να υπάρχει αλληλοκάλυψη μεταξύ τους. Το πρόβλημα το πού τοποθετούμε το σκάνερ και σε τι απόσταση είναι ακόμα ανοιχτό ερευνητικά. Οπότε μέχρι τώρα τις περισσότερες φορές όλοι δουλεύουν λίγο εμπειρικά. Και όσο πιο έμπειρος είσαι, τόσο πιο καλό κάνεις και το σκανάρισμά σου. Και δεν χρησιμοποιείς κάποιον αλγόριθμο για το πού τοποθετούνται οι σκάνερς. Βοηθούνται πάρα πολύ το τέριασμα των μοντέλων αργότερα. Βοηθιέται πάρα πολύ από το γεγονός ότι κάπου μέσα στο χώρο τοποθετούμε και κάποιες σφαίρες με ανακλαστικό υλικό, έτσι ώστε να βάζουμε κάποια σημεία αναφοράς. Και αυτό γιατί. Όταν τοποθετούμε το σκάνερ σε ένα σημείο και παίρνουμε το μοντέλο, όταν θα το βάλουμε κάπου δίπλα, ξέρω εγώ, 20 μέτρα πιο μακριά, αργότερα αυτά τα δύο μοντέλα πρέπει να τα συνθέσουμε. Για να φτάσουμε λοιπόν να φτιάξουμε το τελικό μοντέλο, πρέπει να κάνουμε σύνθεση των δύο μοντέλων των οποίων παράγονται, των δύο point cloud όπως λέγονται. Και η αλήθεια είναι ότι το μεγάλο κόστος όσον αφορά το χρόνο είναι όταν θα γίνει η σύνθεση των δύο μοντέλων. Δηλαδή βλέπετε από κάτω ότι αν κάποιος έβαζε ουσιαστικά σε κύκλους το κόστος και σε θέμα χρόνου, κυρίως εργατόρας, για να δημιουργήσει ένα μοντέλο, το μεγάλο κόστος είναι στην περίπτωση της επεξεργασίας των μοντέλων. Δηλαδή αποτυπώνονται, μετά πρέπει να ενωθούν και το πρόβλημα επίσης είναι ότι ακόμα και όταν ενωθούν υπάρχει και θόρυβος. Και ο θόρυβος που πρέπει να βγει είναι περιπτώσεις που μας έτυχαν και εμάς και είδαμε ότι είναι πολλές φορές περιπτώσεις απρόβλεπτες. Δηλαδή, την πρώτη φορά που είχαμε δοκιμάσει να κάνουμε σκανάρισμα σε ανοιχτό χώρο, βλέπαμε κάτι περίεργες τροχές να εμφανίζονται. Ήταν μέλισσες. Φύσαγε, σηκωνόταν σκόνη. Η σκόνη, όσο μικρή κι αν είναι, επέστρεφε πίσω στο λέιζερ κάποιο σήμα, άρα για να φτάσεις σε ένα σημείο να πεις ότι έχω μια καλή ομάδα και να προχωρήσει να κάνει σχετικά γρήγορα και με απόδοση κάποιο έργο, πάει να πει ότι θέλει το χρόνο του για να χτίσει σιγά σιγά την εμπειρία. Δεν θα μακρηγορήσω πάρα πολύ. Με τους τριζιάσιους τους σαρωτές μπορούμε να κάνουμε το εξής. Καταλαβαίνετε κι εσείς ότι είναι μια αρκετά επίπονη διαδικασία με την έννοια της μεθοδικότητας. Μπορούμε να χτίσουμε όμως τριζιάσιους μοντέλα μεγάλων περιοχών. Και μέσα σε αυτά τα τριζάστα μοντέλα μεγάλων περιοχών επίσης να αποτυπώσουμε και εσωτερικούς χώρους πέρα από εξωτερικούς. Παράδειγμα εδώ δεν το βλέπετε, εντάξει πιθανό θα το δείτε αργότερα έξω στην επίδειξη. Έχουμε καταφέρει να σκανάρει εξωτερικούς χώρους και εσωτερικούς χώρους, μιλάμε για εκκλησίες, εσωτερικό κτλ. Επόμενο κομμάτι που θέλουμε να δούμε είναι πώς μπορούμε να σκανάρουμε οχυρώσεις. Λοιπόν. Κάπου εδώ θα τελειώσω, δεν θέλω να μακρηγορήσω πάρα πολύ. Απλά να πω ότι το να φτιάξει κάποιος ένα τριζάστατο μοντέλο δεν είναι αυτός σκοπός μόνο και μόνο για να το δει, να το παρουσιάσει και τελείωσε. Ουσιαστικά ένα μεγάλο κέρδος είναι ότι όταν έχεις το τριζάστατο μοντέλο μπορεί να προχωρήσεις και σε αναπαραγωγή του, που σημαίνει ότι μπορείς να το αναπαραγάγεις σε ό,τι διαστάσεις θέλεις, σε όσο αριθμό μεγάλο θέλεις, και ουσιαστικά να βάλεις μέσα και στο παιχνίδι και άτομα τα οποία για κάποιο λόγο έχουν κάποια πρόβλημα όρασης κτλ. Μπορούν πλέον να αντιληφθούν την πληροφορία με απτικό τρόπο. Τελειώνω. Απλά θέλω να πω ότι το τελευταίο project που έχουμε, που θα βάλουμε για του χρόνου για τους φοιτητές μας είναι το εξής. Θα τους πούμε να βρούνε παιχνίδια που είχαν όταν ήταν μικρά παιδιά, 2-3 παιχνιδάκια μικρά, να τα σκανάρουμε φωτογραμετρία, άρα τους βάζουμε στη λογική ότι φτιάχνουμε μοντέλα. Τα καλύτερα μοντέλα από αυτά θα τα τυπώσουμε σε 3D printer. Και το τελευταίο, θα τα δώσουμε και σε μια ομάδα, τα καλύτερα από αυτά, να τα βάλουν μέσα σε παιχνίδια. Που σημαίνει λοιπόν ότι ένα παιχνίδι άψυχο που είχες κάποια στιγμή παλιά μπορεί πλέον να αποκτήσει ζωή, εισαγωγικά το λέω ζωή, μέσα σε ένα παιχνίδι διαδικτυακό, μέσα σε ένα παιχνίδι μπορεί κάποιος να εγκαταστήσει τον υπολογιστή του. Άρα η λογική των χρησιμοποιούμε τριζάστα μοντέλα για το πολιτισμό δεν είναι μόνο
βλέπω, είναι και παράγω, είναι και παίζω και ουσιαστικά μεταδίδω γνώση ακόμα και με ένα παιγνιώδη τρόπο. Λοιπόν, αυτά δεν ήθελα να πω κάτι παραπάνω. Έτσι, ελπίζω να σας έδωσα κάποιες ιδέες για το πού κινούμαστε και ως τμήμα ερευνητικά, αλλά και ποια είναι μια τάση τελευταία για τον χώρο αυτό. Και αναρωτιόμουν εάν θα είχε η δική σας περίπτωση, η δική σας προσπάθεια, στοιχεία gamification. Μου τα δώσατε μόλις. Πολύ ωραία. Είναι το τελευταίο που σας είπα. Ναι, γιατί πάντα το gamification δίνει. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε Αναγνωστόπουλε. Ουσιαστικά έχουμε καταγράψει με έναν πολύ ακριβό σαρωτή το εσωτερικό ενός ναού και είναι μια πολύ καλή μελέτη περίπτωση για να δείξουμε πώς μπορούμε με νέες τεχνολογίες και με έναν εξοπλισμό που μπορούμε να έχουμε να κάνουμε μια ακριβή αποτύπωση εσωτερικού χώρου αλλά και να δείξουμε πώς μπορούμε να διασώσουμε μνημεία πολυτισμικής κληρονομιάς με ένα τέτοιο τρόπο έτσι ώστε και να τα προωθήσουμε και να διαδώσουμε τα μνημεία αυτά, αλλά και να καταφέρουμε να τα κάνουμε και γνωστά στο ευρύ κοινό μέσω τεχνολογιών διαδικτύου, να μπορούμε δηλαδή να τα ανεβάσουμε στο διαδίκτυο και να τα κάνουμε προσβάσιμα και σε άτομα τα οποία είναι μακριά από το χώρο το οποίο βρίσκονται. Εδώ είναι η εσωτερική αναπαράσταση του Ιερού Ναού Αγίου Θεράποντα στη Μυτιλίνη, όπου με χρήση ενός τριζιάστατου σαρωτή έχουμε καταφέρει να αποτυπώσουμε ακριβώς πώς είναι ο ναός και με σκοπό αργότερα να προσθέσουμε και πραγματική υφή έτσι ώστε να έχουμε το τριζιάστατο μοντέλο στο εσωτερικό μέρος του ναού με πολύ μεγάλη ακρίβεια.